Καλησπέρα. Στο project μας ασχοληθήκαμε με το να κατασκευάσουμε ένα BI dashboard για μια εταιρεία real estate με focus στο sustainability. Η ομάδα μας αποτελείται από εμένα, ονομάζομαι Κωνσταντίνος Μεταλούλης, είμαι πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και εργάζομαι στο το Risk Management Department της Honda Bank στην Φραγκφούρτη. Και εγώ είμαι η Σοφία Σιφίδη, έχω background στα οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, έχω κάνει ένα μεταπτυχιακό στη διοίκηση και τεχνολογία στην ΑΣΟΕ και τα τελευταία χρόνια εργάζομαι σαν data analyst και business insight analyst στην συγκεκριμένη περίοδο στην Software Technologies. Ασχοληθήκαμε με το real estate γιατί είναι μια σταθερά αναπτυσσόμενη αγορά. Κάναμε focus στο sustainability γιατί όπως λέει και ο τίτλος είναι το New Black και όλες οι αγορές συμπεριλαμβανομένων και το real estate ακολουθούν αυτή τη τάση. Και τέλος επιλέξαμε τη Γερμανία γιατί θέλαμε στην πρώτη μας μελέτη να ασχοληθούμε με μια μεγάλη και δυνατή οικονομικά χώρα. Στο επόμενο slide, εμείς φτιάξαμε δύο DAG. Το πρώτο DAG αφορά το πρώτο load των δεδομένων, όπου κάναμε extract μέσω scraping από τη σελίδα του ImmoVelt, το κάναμε transform και στο τέλος τα κάναμε load στην βάση και από εκεί εννοείται κάποιος μπορεί να κάνει dashboard με το Metabase. Όταν τελειώνει το DAG, το run, στέλνεται ένα notification στο Discord που ενημερώνει για την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Όλα τα services τα σηκώσαμε μέσω ενός Docker Compose και η ενορχήστρωση γίνεται με το Airflow και τέλος το documentation και το version control γίνεται με το GitLab. Το επόμενο DAG αφορά είναι αυτό που κάνει το update της βάσης. Εντάξει, η λογική είναι παρόμοια, μόνο που εδώ γίνονται κάποια check για ποια properties υπάρχουν στη βάση, ποια έχουν αφαιρεθεί από το site και ποια είναι τα new entries. Και εδώ στο τέλος στέλνεται πάλι ένα notification όπου ενημερώνει ότι το update έγινε και πόσα new entries υπάρχουν στο database. Και εδώ η ίδια λογική ότι με το GitLab, στο GitLab έχουν το documentation και έγινε το version control. Στο επόμενο, εντάξει, εδώ έχουμε ένα run για το πρώτο load της βάσης, όπου εντάξει, υπάρχουν κάποια create, κάποια transform, κάποια insert, το μήνυμα που στέλνεται. Στο επόμενο slide έχουμε το DAG του update, που και εδώ έχουμε το run που τρέχει ο scraper, τα insert και το message που στέλνεται. Και στην επόμενο slide έχουμε την αρχιτεκτονική της βάσης που στήσαμε, ακολουθήσαμε το star σχήμα που σημαίνει ότι έχουμε το fact table και τα dimension πίνακες και τους dimension πίνακες που συνδέονται με το fact table. Στο dimension έχουμε μεγέθη όπως τον όροφο, όπως την energy class, όπως το property type. Πέρα από αυτούς έχουμε και ένα dimension για historical data. Εδώ αποθηκεύουμε τα web pages των properties που δεν υπάρχουν πλέον στο site για να κρατάμε ένα ιστορικό. Βέβαια, αυτό είναι under development ακόμα. Και τέλος, έχουμε ένα dimension πίνακα που φέραμε τις συντεταγμένες για να κάνουμε ένα map σε συνέχεια στο dashboard. Και εδώ αναλαμβάνει η Σοφία. Τώρα θα περάσουμε στο Metabase. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο. Ωραία. Βλέπετε την οθόνη μου. Ωραία, το dashboard το έχουμε χτίσει πάνω σε τρία pillars. Ένα που αναφέρεται στα χαρακτηριστικά των properties, ένα πάνω στο sustainability των properties και στο pricing. Όσον αφορά τα properties, έχουμε chart που δείχνουν τα πόσα properties υπάρχουν ανά German state, πόσα properties υπάρχουν ανά property type, όταν αυτό ορίζεται σε αυτές τις κατηγορίες, διαμέρισμα, μονοκατοικία, βίλα, μεζονέτα κλπ. Έχουμε ένα chart στο οποίο μπορούμε να δούμε την αναλογία των δημοσιεύσεων που γίνονται από real estate εταιρείες versus των ιδιωτών, καθώς και μία κατανομή των properties βάσει των αριθμών των δωματίων που έχει, με κυρίαρχη αυτό με τα τρία δωμάτια. Έχουμε ένα ιστόγραμμα στο οποίο μπορούμε να δούμε στο πέρασμα του χρόνου πόσα properties χτίστηκαν, όπου όπως είναι αναμενόμενο μετά το 2020 παρατηρούμε τα περισσότερα. Και έχουμε κάνει ένα heat map πάνω στο χάρτη της Γερμανίας, όπου μπορούμε να δούμε τη συγκέντρωση των δημοσιεύσεων ανά περιοχή. Περνώντας στο sustainability,
Έχουμε ένα chart στο οποίο βλέπουμε την κατανομή των properties πάνω στο Energy Class, όπου όπως παρατηρείτε έχουμε μια κανονική κατανομή γύρω από το D, με λίγο περισσότερη συγκέντρωση προς τα λιγότερο sustainable properties. Και ένα chart που δείχνει τη σχέση του Energy Class με την τιμή, όπου και παρατηρούμε ότι τα σπίτια με Energy Class Β είναι πιο ακριβά από τα περισσότερο efficient, το οποίο είναι ένα έβριμα στο οποίο θέλουμε να σταθούμε περισσότερο και να το αναλύσουμε. Όσον αφορά το pricing, έχουμε στήσει ένα scatter plot, όπου και βλέπουμε ότι γενικότερα, για να δούμε τη σχέση του German State και της τιμής, γενικότερα παρατηρούμε ότι σε όλα τα State η διακύμανση είναι η ίδια, με εξαίρεση τα 4 τελευταία, όπου έχουμε και μεγάλη αύξηση. Εδώ βλέπουμε τη σχέση τιμής ανά German State και ανά property type, αλλά όταν αυτό διαχωρίζεται σε διαμέρισμα και σπίτι και μονοκατοικία, όπου όπως είναι αναμενόμενο στα περισσότερα states βλέπουμε τις μονοκατοικίες να είναι πιο ακριβές από το διαμέρισμα, ενώ στο Αμβούργο ισχύει η αντίθετη σχέση. Πιο κάτω έχουμε πάλι τη σχέση τιμής ανά German State, αλλά σε αυτή την περίπτωση έχουμε φέρει το property type με περισσότερες κατηγορίες. Βλέπουμε ότι η βίλα είναι πιο ακριβή σε όλα τα state, όπου αυτό είναι το αναμενόμενο με κάποιες εξαιρέσεις, και γενικότερα μπορούμε να δούμε τα property types πώς κυμαίνονται στα German states. Τέλος, και σε αυτό το dashboard έχουμε φέρει τη σχέση τιμής και sustainability, καθώς αφορά και τα δύο pillars. Εδώ θα αναφερθούμε στα επόμενα βήματα. Εμείς ιδανικά θα θέλαμε η ανάλυση αυτή να επεκταθεί και στην Ευρώπη, αλλά δυνητικά και σε παγκόσμιο επίπεδο, με σκοπό να μπορούμε να βγάλουμε investment opportunities, αξιοποιώντας πληροφορίες όπως είναι το GDP per capita και τις αναπτυσσόμενες πόλεις, να είμαστε σε θέση να βρούμε το next best city για να αγοράσει κάποιος τώρα, με σκοπό να μεταπουλήσει αργότερα και να έχει κάποιο όφελος. Αντίστοιχα, καταφέροντας να γεμίσουμε τον historical data table που έδειξε και ο Κωνσταντίνος, θα είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε τη ζήτηση, γιατί θα ξέρουμε ποια σπίτια πουλούνται και με τι ρυθμό, οπότε και να καταλάβουμε καλύτερα τα market trends. Από πλευράς development θα θέλουμε να αυτοματοποιήσουμε τη διαδικασία του update, γιατί αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι στημένος ο κώδικας, το trigger πρέπει να γίνεται manually. Και όπως αναφέραμε ήδη, να καταφέρουμε να γεμίσουμε τον historical data table. Αυτά από εμάς. Αν έχετε ερωτήσεις, είμαστε στη διάθεσή σας. Σοφία και Κωνσταντίνε, εξαιρετική δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάρα πολύ όμως παρουσίαση. Έχω να κάνω μια ερώτηση. Ποιο ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι που σας δυσκόλεψε στο scraping? Συγκεκριμένα. Κατευθείαν πάω εκεί που πρέπει. Θέλω να πω ότι... Κώστα, να πω με τη δική μου εμπειρία. Η αλήθεια είναι ότι για το πρώτο load, επειδή μιλάμε για 130.000 γραμμές περίπου, πρώτα τα κατεβάσαμε σε CSV και μετά στο DAG παίρνει τα CSV και τα φορτώνει στο πρώτο load. Ενώ μετά στο update, επειδή εντάξει, έχουμε φορτώσει ήδη, έχουμε ήδη δεδομένα, τρέχει γρήγορα ο χρόνος, ενώ για το πρώτο load, πήρε συνολικά δεν ξέρω πόσες ώρες, πάνω 100 ώρες, δεν ξέρω, μπορεί και παραπάνω, να τρέχει για όλα τα properties. Εντάξει, εκεί τώρα να στήσεις τον κώδικα, να τα φέρεις σωστά, το μεταφράζαμε κιόλας, γιατί ήταν στα γερμανικά, το site δεν είναι στα αγγλικά. Εντάξει, είναι λίγο, νομίζω, το scraper έχει λίγο, θέλει το χρόνο του να το στήσεις ωραία, να τα πάρεις σωστά. Ναι. Αυτό από τη μεριά μου. Και φυσικά σηκώσαμε και δύο scrapers που δεν περάσανε, να πούμε, σε αυτό το σημείο. Οπότε ο χρόνος σε σχέση με το scraping task ήταν αρκετά challenging από μόνο του. Νομίζω ότι στο κομμάτι του scraping έχουμε πάντα collateral damage. Πάντα. Είμαι και εδώ το ίδιο. Πολύ ωραία. Ολοκληρώνουμε και θέλω να σας ξαναπώ πάλι πολλά συγχαρητήρια για την εξαιρετική παρουσίαση και τη δουλειά που βάλατε. Ευχαριστούμε πολύ.